Η κριτική ήταν μια χαρά για πρώτο live. Πολύ όμορφα, μου αρέσατε, μπράβο. Ωραία πράγματα ακούσαμε γενικά, σε γενικές γραμμές, κρατάω τα καλά και συνεχίζουμε. Ήταν αρκετά κοντά. Μην το πείτε στην κολέτα αυτό. Ξύπνα τώρα το όνειρο. Γιατί θα πούμε το σκόνη και θρύψαλα τελικά. Λοιπόν, άκου, αυτό το κομμάτι λοιπόν που μιλάει τώρα για χωρισμό δεν είναι ένας απλός χωρισμός. Δηλαδή θέλω να πω ότι δεν είναι ο χωρισμός, ρε παιδί μου, ρομαντικός που δύο άνθρωποι έχουν χωρίσει. Δεν είναι στη φάση που στεναχωριούνται. Μην κινείσαι όταν μιλάω. Σαν μου κάνω. Το Σκόνη και Θρύψαλα είναι ένα τραγούδι ύμνος, κατά τη γνώμη μου. Πραγματικά θέλω να βρούμε τον τρόπο να το αποδώσουμε έτσι όπως πρέπει, όπως του αξίζει. Θυμήσου πόσα ξέχασες, θυμήσου πόσα μου πήρες και τα έχασες, θυμήσου. Σκόνη και Θρύψαλα, η ζωή μαζί σου. Τώρα μπορείς να μου πεις πώς θα την τραγουδήσουμε. Γι' αυτό είμαι εγώ εδώ. Let's do it. Εδώ τώρα δεν πάμε να κάνουμε μουσική, δηλαδή να τραγουδήσουμε σωστά ακριβώς. Εδώ τώρα πάμε να τραγουδήσουμε σωστά μεν, αλλά θέλει πολύ πολύ δυναμισμό. Ξέρω τον νόμο, κάτι ξέρω. Αν ψάξεις λίγο θα το βρεις. Μπράβο, έχεις τον άσο στο μανίκι εσύ τώρα, βλέπεις. Πάθος τρεις μήνες και μετά. Πάθος τρεις μήνες και μετά. Αυτό όχι. Όχι. Όχι, ήσουν να. Σηκώθηκε το βρύδι. Θα κάνουμε το αδύνατο δυνατό να τα κάνουμε όλα Σκόνη και Θρύψαλα με την καλή έννοια. Ας υποδεχτούμε στη σκηνή την Νικολέτα και τον Βαλάντη. Τώρα τι θέλεις να σου πω? Μη με πιέζεις, δεν μπορώ. Εντάξει. Τι πάθος, παιδιά! Μπράβο, συγχαρητήρια! Ευχαριστούμε. Να πω και ότι ο Βαλάτης έβγαλε μαλλιά με την καραντίνα. Λοιπόν, εγώ θέλω να σου πω ότι μου άρεσε και ήταν δύσκολο κομμάτι. Ναι. Για τα αυτιά μου. Δεν ξέρω, δεν είμαι κριτής, με κοιτάτε έτσι εσείς. Θα περάσω τώρα στους κριτές να μας πούνε. Λοιπόν, θα ξεκινήσω από τη Μαρία. Καλώς ήρθατε, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Νικολέτα, είσαι πολύ όμορφη σήμερα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και σένα, Βαλάντη, σου πάνε τα μαλλιά. Λοιπόν, σήμερα ερμηνευτικά ήσασταν πιο δυνατοί. Κυρίως για την Νικολέτα, γιατί καταλαβαίνω ότι και ο Βαλάτης κρατάει ένα βήμα πίσω για να σε αφήσει να είσαι μπροστά. Αυτό που λίγο με παραξένεψε, παρόλο που
ήταν πολύ καλύτερο φωνητικά. Ήταν ότι η ερμηνεία είχε μια διάθεση σαν να μαλώνατε. Δηλαδή, μου έλειψε λίγο αυτό που ένα τραγούδι χωρισμού ενός ζευγαριού που ξέρει ότι εκεί δεν μπορεί να είναι, αλλά εκεί θέλει να είναι. Έχει και ένα παράπονο, έχει και μια γλύκα, έχει και ένα πόνο. Ήταν πολύ πιο επιθετικό από ό,τι. Είχε θυμό. Ναι, είχε καυγά. Ήταν ένας καυγάς από την αρχή. Ακόμη και τα βλέμματά σας, οι εντάσεις σας. Είναι ότι αυτός ήταν ο στόχος μας πάντως. Το πετύχατε. Χαίρομαι, χαιρόμαστε. Το πετύχατε. Απλά θα το προτιμούσα να έχει μια τρυφεράδα του πόνου που χάνεις κάτι που αγαπάς, το θες, αλλά δεν προχωράει. Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ. Βίκη. Νίκο. Θέλω τη γνώμη σου για αυτό το τραγούδι. Σκόνη και θρύψαλα. Θέλω να τα κάνει. Σκόνη και θρύψαλα. Γεια σας, παιδιά μου. Γεια σας. Γεια σας. Με τρομάζετε τα θελά σας. Μ' αρέσατε περισσότερο από την προηγούμενη φορά, αδιαμφισβήτητα. Αδιαμφισβήτητα, σταμάτη όπως τα ακούς. Δεν ξέρω αν μ' άκουσες. Μ' αρέσατε περισσότερο από την προηγούμενη φορά. Αισθάνομαι αυτό που λέει η Μαρία, ότι δεν υπήρχε η σχέση που είχατε την προηγούμενη φορά. Κατάλαβα ότι είπατε ότι αυτός ήταν ο στόχος σας, να είστε κάπως θυμωμένοι, γιατί έτσι λέει το τραγούδι κτλ. Αλλά αισθάνομαι λοιπόν ότι ήσασταν λίγο πιο απομονωμένοι, ότι δεν ήταν η σχέση αυτή που θα ήθελα εγώ για ένα ντουέτο. Αλλά φωνητικά μου άρεσες περισσότερο, Νικολέ. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ. Σταμάτη. Δεν συμφωνώ. Έμεινα κατάπληκτος με αυτό που ακούω. Ναι. Ίσως εγώ φταίω. Με κανέναν. Πρώτα απ' όλα, συμφωνώ ότι αυτό το τραγούδι μπορεί να ελεγχθεί και επιθετικά. Έχετε δίκιο. Δηλαδή, έχουμε δει και τραγούδια χωρισμού, όπως αυτό της Βύση με τον Καρβέλα και άλλα πολλά, που η επίθεση, για να μην το ρίξουν στο μελόν, γίνεται μια επίθεση. Είναι μια ερμηνεία. Εκεί δεν αντιλέγω. Εμένα δεν μου φανήκατε τόσο καλή, ειδικά εσύ, Νικολέτα, όπως το προηγούμενο. Δηλαδή, πρώτα-πρώτα, στο κουπλέ, νομίζω ότι ήσουν κάπως αδύναμη. Και στο ρεφρέν, ενώ η επιθετικότητά σου και η φωνή σου ήταν πολύ καλή, οι καταλήξεις κάπου σαν να φεύγαν από την νότα. Δεν ξέρω αν το λέω σωστά. Την προηγούμενη φορά εμένα μου άρεσε περισσότερο. Ευχαριστούμε πολύ. Δέσποινα. Ναι, θα συμφωνήσω με το Σταμάτη. Θεωρώ ότι η προηγούμενη σας φορά ήταν καλύτερη. Ερμηνευτικά ήταν λίγο, είχε αρκετές αδυναμίες. Σαφώς το πώς αποφασίζει κανείς να προσεγγίσει ένα τραγούδι είναι προσωπική του υπόθεση. Πολύ δραματοποιημένο και για τα δικά μου μάτια όλο αυτό. Και ναι, πραγματικά πολλές φορές η απόγνωση δεν χρειάζεται να έχει όλη αυτή την ένταση στο πρόσωπο. Το βρήκα υπερβολικό όλο αυτό, αλλά αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Εσείς είχατε μια άλλη προσέγγιση που μπορεί, όπως λέει και ο Σταμάτης, ο καθένας να εκφραστεί με τον τρόπο που θέλει. Θεωρώ ότι όλη αυτή λοιπόν η προσέγγιση που κάνατε σας οδήγησε και φωνητικά στο να είστε αρκετά επιθετικοί και θυμωμένοι. Είναι πάρα πολύ ωραίο τραγούδι αυτό του Στέφανου Κορκολή. Εξαιρετικό, που μπορεί να έχει μέσα όλες τις διαθέσεις. Δηλαδή και την απόγνωση και το τέλμα και ενδεχομένως και το θυμό. Απλώς σας βγήκε σε όλη την ερμηνεία πάρα πολύ επιθετικό. Ναι, αστάθειες υπήρξαν πάρα πολλές. Δεν ήταν καλύτερη από την προηγούμενη φορά αυτή σας η εμφάνιση και αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη. Ευχαριστούμε. Και πάμε στους βαθμούς λοιπόν τώρα. Βίκη. 7. 7 πάλι. Σταμάτη. 6. 6. Δέσποινα. 6. Μαρία. 7. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, σύνολο 26 βαθμούς συγκεντρώσατε. Παιδιά, εντάξει, δεν είναι άσχημα. Λοιπόν.